E farmaca. E dei copeta mo piro anjo sa farmaca, ho anjo se lei de ta pira gota farmaca che. E vgali to macheri che macheri sto pe 10. De zero pe 10 de zero, no to spia si sono mio odo si fila ci messa. E te devoro de paiado. Che to pe 10 sa. De zero. De zero. De zero copeta mo de zero. Με τρεμάμενη φωνή, η μητέρα του 26χρονου περιγράφει πώς η διαμάχη για ηρεμιστικά φάρμακα στάθηκε η αφορμή του αιματηρού καυγά μεταξύ τοξικομανών με μια 22χρονη κοπέλα, πιθανότατα υπό την επίρρεια ουσιών, να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει το γιο της. Το παιδί ήταν μέσα στο σπίτι μου. Ήρθε η κοπέλα από κάτω με δύο άτομα. Πλάκωσανε το παιδί στο ξύδο. Έβγαλε η κοπέλα το μαχαίρι και χάρφωσανε το παιδί από πάνω του. Εσείς ήσασταν μέσα στο σπίτι. Εγώ ήμουν μέσα. Ήρθε το παιδί, δωμάτιο αίμα τα παιδιά. Και μετά ήρθα και εγώ. Και κόρφωσε το παιδί. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Αυτά τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι μια παρέα. Γνωρίζονται. Ναι, παρέα είναι. Παρέα μεταξύ τους είναι. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε γειτονιά της Φορτέτζας Ηρακλείου, όπου διαμένουν τα νεαρά άτομα. Ο 26χρονος με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια μεταφέρθηκε στο Εφημερεύο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ η σήμανση έσπευσε να συλλέξει στοιχεία επί τόπου. Η 22χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου, που διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου. Το οικογενειακό δράμα που εξελίσσεται πίσω από τις κλειστές πόρτες περιγράφει με απόγνωση η μητέρα του 26χρονου που βλέπει το παιδί της στον κυκαιώνα των ναρκωτικών από την εφηβική του ηλικία. Έχει πάει στο πρόγραμμα, έχει φέρει. Και τα βάζει με εμένα, με βρίζει εμένα και τι φταίω εγώ, δεν ξέρω. Δεν θέλει να ακολουθήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης. Όχι. Μία φορά πάει, 10 φορές τι πάει. Το ίδιο και η κοπέλα που έβγαλε μαχαίρι. Και αυτή. Αυτή είναι χειρότερα από τον Άγιατα. Πρόκειται για το τρίτο μέσα σε 2 μήνες περιστατικό στο Ηράκλειο με συμπλοκές τοξικομανών που είχαν αιματηρή κατάληξη. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί ο 40χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την 39χρονη φίλη του, η οποία είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι του στον Κατσαμπά. Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο είχε σοκάρει η υπόθεση της 39χρονης που δολοφόνησε άγρια στη μέση του δρόμου στην Αλικαρνασσό με μαχαίρι τον 54χρονο πρώην σύζυγό της.